Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και εμείς τα αδελφοί μου, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Θεός ευχαριστώ. Στρατηγέ διοικητά της Τρινικής Τετάρτης Μεραρχίας, κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί πατριώτες. Οι ώμοι μου βαραίνουν πολύ, γιατί κάτω από την ιερή σκιά της πατρογονικής εστίας των Κολοκοτρεωνέων, εδώ στο ανταριασμένο Λιμποβίση, καλούμε εγώ, ασήμαντος και ελάχιστος, να σηκώσω το βάρος της σημερινής ομιλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εορτάζουμε την άλωση Τριπολιτσάς, θα προσπαθήσω να αναδείξω με συντομία γιατί η Τριπολιτσά ήταν τόσο σημαντική στο στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη για ολόκληρη την Επανάσταση. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν η πιο ολοκληρωμένη στρατιωτική φυσιογνωμία του υπότιλου γένους. Είχε πολεμήσει 25 χρόνια σαν κλέφτης στο Μοριά και γνώριζε κάθε σπιθαμή του. Είχε πολεμήσει άλλα 10 χρόνια στους 3 καλύτερους στρατούς της εποχής, το Ρωσικό, το Γαλλικό και τον Αγγλικό, όπου εντρίφησε στις πιο σύγχρονες πολεμικές τακτικές. Είχε επαφές με οπλαρχηγούς σε ολόκληρη την επικράτεια και γνώριζε άριστα τη γεωγραφία της χώρας. Διέθετε λοιπόν την απαραίτητη στρατηγική θεώρηση για την εκπόνηση του πολεμικού σχεδίου της Επανάστασης. Έτσι, τον Αύγουστο του 1820, ο Κολοκοτρώνης εκπόνησε το πολεμικό σχέδιο σε στρατηγικό επίπεδο και το παρουσίασε στον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας θα κέρδιζε διπλωματικό χρόνο για την Επανάσταση. Ο Ψηλάντης θα αγκίστρωνε στη μορδολαχία τις τουρκικές δυνάμεις από το φόβο της εμπλοκής των Ρώσων. Οι ναυτικοί του Αιγαίου θα απέκοπταν τις θαλάσσιες γραμμές εφοδιασμού από τα τουρκικά παράλια προς τον ελλαδικό επιρωτικό χώρο. Οι επαναστάτες στη Ρούμελη, στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία θα επιβράδυναν την κάθοδο των τουρκικών δυνάμεων προς την Πελοπόννησο, ενώ ο Κολοκοτρώνης θα απελευθέρωνε γρήγορα το Μοριά και στη συνέχεια θα ανέβαινε προς βορρά, βοηθώντας την απελευθέρωση και τα αγριά ακόμη τα θεριά με γλυκό χαιρετάνε και τα πουλιά στο διάβα μου με χάρη τραγουδάνε. Τα δερβενάκια οι Τρίποι, Βαρτέτσι και άλλα μέρη με είδαν όταν κράταγα τη νίκη στο χέρι και την εσκόρπαγα παντού σε όλα του Μοριά τα γνάρια που στρώνονται μέχρι τα αμέτρητα κουφάρια. Ζαΐμις Λόντος Πετμεζάς και η Βατμιχα λέει νικήτας και αναγνωσταράς κι άλλοι πολλοί γενναίοι. Στο διάβαμο όταν έρχονται ο νους μου νίκες πλάθη σμίγουν λύπες και χαρές μες της καρδιάς τα βάθη. Βάλω ο Παναγόπουλο. Από το Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Γεώργιο Ρουμελιώτη, ως εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πειραγώ κύριο Δημήτριο Τερζή ως εκπρόσωπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρίπολης. Από τον εκπρόσωπο τοπικής
κοινότητας Πιάνας, κύριο Χρήστο Καρούτζο. Από τον επίτιμο πρόεδρο της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων, Γεώργιο Ζαδαφέτα. Συλλόγου Πιανιωτών. Και να εορτάσουμε σήμερα εδώ τα 194 χρόνια στη μνήμη
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη βέβαια που πέθανε αργότερα αλλά και της έλεξης επανάστασης του 1821. Μιλάμε για τον αρχιστράτηγο που καθόρισε με τη στάση του και έδωσε σήμερα το δικαίωμα να μιλάμε ελεύθεροι σε όλη τη χώρα. Χαίρομαι διότι οι εκδηλώσεις αυτές οι οποίες που χωράει ο Δήμος με αρκετή λαμπρότητα θα έλεγα, χωρίς να φτάσουμε στο ικανοποιητικό επίπεδο που εμείς θέλουμε, πιστεύω ότι η εκδήλωση αυτή εδώ στο Λιμποβίς είναι μία από τις 3-4 παρεμβάσεις που ως Δήμος πρέπει να κάνουμε να τιμούμε το γέρο του Μοριά. Βέβαια τα επόμενα χρόνια θα πάμε ακόμα καλύτερα, γι' αυτό είπα να είμαι σχετικά ικανοποιημένος, διότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το κορυφαίο γεγονός για το Δήμο μας και την πόλη μας που είναι η άρρωση της πολιτσάς. Χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι ό,τι καλύτερο και περιμένουμε όλο τον κόσμο αύριο στην παρέλαση και το βράδυ της εκδηλώσεις που θα ολοκληρωθεί βέβαια το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων για την άρρωση της πολιτσάς. Και βέβαια και σήμερα το βράδυ. Και σήμερα βράδυ στο πνευματικό κέντρο για τις εκδηλώσεις που και αυτές συνεχίζονται. Είμαστε παραμονή βέβαια, έτσι. Άρα λοιπόν όλοι μας να έχουμε τη συμμετοχή, νομίζω θα είναι κάτι το διαφορετικό από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Και πάλι χρόνια πολλά. Η άρρωση της Τρίπολης είναι το κορυφαίο γεγονός της Επανάστασης που στιγμάτισε τις εξελίξεις. Ο στρατηγικός νους του Θόδωρου Κολοκοτρώνη κατάφερε το ακατόρθωτο. Τιμή και δόξα σε αυτούς που έχισαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας.